So. Teachers. A, B, C. This is C. A sentence? C. Three steps. Three steps forward. So C, D, E, F. F. G. Yes, F. Then F. Good, Cesar. Знаешь смысл этой? F, D, H, I. Fa. Every third letter? Yes. So I give you a pen. We choose one. And you try to solve now. So. Only one letter. I give you a help. A, B, C, D, E, F. F, D, H, I. K, L, M, N. I. K, K, L, M, N. I guess, okay, fine, correct. Right? And A, B, C, D. Fine. Continue. Δημήτρη, βλέπω δύο βοήθειες. Δεν γίνεται. Θέλω να βοηθήσετε πάνω. Πες μας τι γίνεται, πες μας τι γίνεται εδώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε τις φιλοξενούμενες χώρες από την Λετωνία και τη Ρουμανία και τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς παίζουν ένα παιχνίδι για να ανακαλύψω την πόλη μας. Μέσα λοιπόν από μία εφαρμογή, διαδραστικά, γίνοντας γρίφους και ακολουθώντας κάποια βήματα, θα επισκεφτούν σημεία αναφοράς της πόλης μας. Και έτσι θα ξαναγηθούν σε αυτά. Με τον καλύτερο τρόπο. Δεν ξέρω ποιος το έχει στήσει αυτό το παιχνίδι. Εσείς, υπάρχει. Στήθηκε με τη βοήθεια της συναντάρσης της δασκάλας της Μαρίας της Ματζίλα, η οποία μας το παραχώρησε, το προσαρμόσαμε στις δικές μας απαιτήσεις για τη δικιά μας φιλοξενία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το ακολουθούμε. Πολύ ωραία ιδέα. Να πούμε στα πλαίσια του Erasmus, έτσι. Στα πλαίσια βέβαια του Erasmus, ναι. Φιλοξενούμε όλη αυτή τη βδομάδα από τη Δευτέρα της 3 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή. Όπως σας είπαμε, συναδέλφους και μαθητές από τις δύο αυτές χώρες. Υπήρχε στο group ακόμα η χώρα της Τουρκίας που δυστυχώς δεν κατάφεραν να έρθουν οι εταίροι μας από εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, είναι κατενθουσιασμένοι και οι συνάδελφοι και τα παιδιά. Γίνονται πάρα πολλές δράσεις και στο σχολείο μας, αλλά και στους χώρους επίσκεψης. Εχθές επισκεφτήκαμε το χώρο του Γεωπάρκου στην Ζάκρο και στην Κάτω Ζάκρο. Πώς τους φάνηκε, αλήθεια? Ενθουσιάστηκαν, εντυπωσιάστηκαν. Και να σας πω ότι όταν περνούσε το φαράγγι των νεκρών, έλεγαν ότι ήταν η πρώτη φορά στην ζωή τους που έβλεπαν βουνά. Ειδικά οι εταίροι από την Λετωνία. Φυσικά τους άρεσαν τα πάντα, οι μυρωδιές, τα αρώματα της Κρήτης, οι χοροί, γιατί παρακολούθησαν και κριτικό, έτσι, ένα μικρό δείγμα κριτικών χωρών, η μουσική μας, οι γεύσεις. Όλα αυτά που έχει να επιδείξει ο τόπος μας, η Ελλάδα μας, η θητεία μας. Και χαιρόμαστε που μέσα και από αυτό το πρόγραμμα, το Erasmus, γινόμαστε πρεσβευτές του πολιτισμού μας, στις χώρες των εταίρων μας. Μπράβο, Δημήτρη. Οι επόμενες μέρες τι επιφυλάσσουν για τα παιδιά? Αύριο έχουμε στο σχολείο μας το πρωί, θα γιορτάσουμε εμείς λίγο τεροχρονισμένα, αλλά για τις ανάγκες του προγράμματος, την Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού, την Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, οπότε θα έχουμε δράση στην αυλή του σχολείου. Και το απόγευμα θα επισκεφτούμε τη Μονή το Πλού, το Βάι, τον Κουρεμένο. Θα δουν αυτά τα μέρη, θα κάνουμε και εκεί ανάλογες δράσεις. Την Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα, οπότε είναι η μέρα όπου θα δοθούν οι βεβαιώσεις. Θα γίνει έτσι το αποχαιρετιστήριο στο σχολείο μας και θα κλείσουν οι δράσεις. Να θυμίσουμε, η σημερινή διαδρομή τι θα ακολουθήσει ακριβώς? Ξεκινάμε τώρα από αυτό το σημείο την πλατεία μας. Θα πάμε στο χώρο στις Πάπιες. Θα δούμε τα παλιά τείχη της πόλης. Θα ανηφορήσουμε πάνω στο κάστρο μας, στην καζάρμα. Στη συνέχεια θα κατεβούμε πάλι από την παλιά πόλη και θα καταλήξουμε στη στέγη Βιτσέντσος Κορνάρος. Θα περάσουμε, συγγνώμη, πρώτα από το ναό της Αγίας Εκατερίνης.
Θα πράσουμε λοιπόν από τη στέγη του Βιτσέντζου Κορνάρο. Θα έρθουμε στο Δημαρχείο, εδώ στο χώρο του πληροφοριών του Γεωπάρκου. Αυτά νομίζω τα σημεία. Αυτά τα σημεία. Είναι νομίζω, όπως είπαμε, και ο καλύτερος τρόπος για να μάθουν τα παιδιά τον έτσι, τόπο μας. Έτσι, σε κάθε σημείο θα κάνουν τις δράσεις τους, θα ακούσουν μουσική, θα ακούσουν ερωτόκριτο, θα τραγουδήσουν τα ίδια. Θα φωτογραφηθούν. Δημήτρη μου, μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Είστε πάντα δραστήριοι στο Τρίτο Δημοτικό και αυτό πρέπει να το σημειώσω. Με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων και τους ευχαριστούμε πολύ που βοηθάνε για να υλοποιούνται τέτοια προγράμματα. Θα σας ακολουθήσουμε λοιπόν. Ωραία, με χαρά, με χαρά. Να είστε